Ιησούς αδελφός ο Διωματητής εκείνος σου καποδινίσκη. Ιούκ υπέρ αυτό Ιησούς ο Διού καποδινίσκη, αλλά αν αυτόν θελωμένη είναι ως έρχομεν την προσέχει. Ούτως εστί το μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και γράφοντας ταύτα, και είδαμε το κι αληθείς εστί τη μαρτυρία του. Έστι δε κι άλλο παρά ως επίσης ο Ιησούς, άκουνα εάν γράφεται καθέν, ουδέ αυτόν είπε τον κόσμο χωρίς τα γραφόμενα βιβλία μου. Πούς ισοψίας τη μέρα εκείνη τη μια των Σαββάτων και των φτυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές κλειμμένοι για τον φόβο των Ιουδαίων, ήρθε ο Ιησούς και έστει στο μέσο και λέει και αυτή η σιρήνη. Και τούτο λοιπόν έδειξε να πει στα σκύρα και την πλευρά αυτού, εκάρισαν τον μαθητέ ειδώντα τον Κύριο. Είπε τον αυτή ο Ιησούς πάλι, ειρήνη μου, καθώ απέσταλκε με ο πατήρ καγωμένο εμά, και τούτο λοιπόν ενεφίσησε και λέει και αυτή, λάβετε πνεύμα άγιο, άγγινο να πείτε τα σαμαρτία τη αυτή και αυτή, άγγινο τρεφείτε και κράτησε. Και εσχάτη τη μέρα τη μεγάλη τη εορτήση και ο Ιησούς και έπρεξε λέγω, εάν τη διψάρι δε στον κόσμο και πινέτο, πιστεύονται σε μένα καθώ είπε η γραφή ποταμή τη κυρία Αφουρέψου συνειδητό ζώνο. Τούτο δε είπε περί του πνεύματο του έμενου λαμβάνει και πιστεύονται σε αυτόν, που ποχάρι πνεύμα άγιο, ότι Ιησούς σου δεν έχω εδοξάσει. Πολλοί εκ του όφλου ακούσατε στον λόγο έλεγον, ούτως έστειν αληθώς ο προφήτης. Άλλοι έλεγον, ούτως έστειν ο Χριστός. Άλλοι έλεγον, πήγαν εκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται. Ποιοι γραφή είπε ο δίκτυο σπέρματος Δαβίδ και από Βηθλέμ της κόμης ο πριν Δαβίδ, ο Χριστός έρχεται. Σχίσμα όμως το όφλου εγένει το δι' αυτόν. Την έστε ήθελον εξ αυτόν, και ας αυτόν. Αλλά δι' σε πέμπαλεν από αυτόν τα σκύρα. Ήρθαν οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους και είπαν αυτοίς εκεί. Διαρτήτου λιγάγεται αυτόν, απεκρίθησαν οι υπηρέτε. Ουδέποτε ούτως ελάλησαν άνθρωπος ως ούτως άνθρωπος. Απεκρίθησαν στην αυτοίς οι φαρισαίοι. Μη και εμείς με πλάγιστε, μη της εκ των αρχών των επίστευσεν εις αυτόν ή των φαρισαίων. Παρόχλος ούτως ο μη γινώσκων των όπων επί κατάρτης. Λέγει Νικόδημος προς αυτούς. Ο ελθόντος προς αυτόν, ίσον εξ αυτόν, ποιον όμως ημών κρίνει τον άνθρωπο, εάν μη ακούσει παρά του πρώτερου και πρώτη ποιή, απεκρίνησαν και είπον αυτό. Μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας είναι, ερεύνησον κύριο την προφήτηση εκ της Γαλιλαίας σου και πήγαινε. Πάλι τον αυτής ο Ιησούς ελάβησε λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί μη περιπατήσει εκ της σκοτία, αλλά εξ είναι το φως της ζωής. Είπεν ο Κύριος, οράτε μη καταφρονήσετε ενός των μικρών τούτων, λέγω γαριμή, ότι άγγελοι αυτών ενουρανείς και παντός βλέπεις το πρόσωπο του πατρός του που ενουρανείς. Ήρθε γάρο Υιός του ανθρώπου, σώσε το από τον λόγο τι είναι το κύ. Εάν και έχετε την ανθρώπου εκατονόματα και πλανηθεί εξ αυτών, ή αυτής θα ρίχνει ποτέ ενέ και τα όρη χορευτής εκεί το φαινόμενο. Εάν και έχετε πριν αυτό αμήν λέγω ή μείνω του χέρι από αυτό μάλλον, ή έχετε σε ενεμή ποτέ ενέ αντις πίσω καλυμμένης. Ούτω σου και στη θέλη να έφραστε το πατρόσιμο του ουρανή, την απόλυτη λύση των μικρών τούτων. Εάν δε αμαρτήσει σε ο αδελφό σου, είπα και έλεγξε να πω μεταξύ σου και αδελφών, εάν σου ακούσει η εγκέτρισα στον αδελφό σου, εάν δεν μη ακούσει, παράλαβε μετά σου έτσι ένα ηθίκο, είναι επιστόματο δύο μαρτύρων ή τριών στα θύπα τρίμα. Εάν δεν παρακούσει αυτόν, είπε την εκκλησία. Εάν δεν και τη εκκλησία παρακούσει, έστω ή ω πεπαιδευτικό και ο τελώνα. Αμήν λέγω εκεί. Όσα εάν δείσετε την κρισκή, έστε δεδεμένα και ουρανό. Και όσα εάν δείσετε την κρισκή, έστε δεδεμένα και ουρανό. Πάλι να μην λέγω εκεί, ότι αν δύο ημών συμφωνήσω στην εκκλησία τη περιπατό πράγματο, που εάν δείσονται γεννήσετε αυτή παρά του πατρό του το ουρανή. Που γάρισε η δύο εκκλησία κειμένη στο επόμενο όνομα, εκεί ήμουν και γυρίσω αυτό. Το καιρό ήρθε το περί και ο Ιησούς όλη την Γαλιλαία διδάσκουνε τις συναγωγές αυτών και κηρύσσουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύουν πάσα τους και πάσα τον αλακίνα τον λαό. Και αν ήρθε μια πορεία που μισώ όλη τη Συρία και προσύνηκαν από πάντα
Εδώ. Είναι καλύτερα εδώ. Κάτσε. Εδώ. Δεν θα έχει άλλο πιάνο. Oh,
Thank you.
Τα όστα τα γενικόμενα
Thank you.
εν λόγω Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες υπερηλυπούμενοι εις την παρουσία του Κυρίου, μη φτώσομε τους κοιμηθέντας. Ότι αυτός ο Κύριος Thank you.
και το έγκαιος αμέριπτον και η φιλανθρωπία άκρυπος και η βασιλεία αδιάδοχος και ουκέστη πρόσωπο ληψία παρασύ, Κύριε. Πάσιγαν ανθρώπι στο κοινό του μνήμου έπαιξας χρέος του όρου πληροφέντος. Διώσε ή κετέβομεν, Κύριε, ο Θεός ημών, πρωτούμο σου, Σάββα, ιερομόνακων, αδερφών και συλλειτουργών ημών γενόμενων, τον επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου τιμηθέν, εν κόρπους Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ανάπαυσαν. Και ως πρέπει της γης εν δι' εκκλησίας σου λειτουργών αυτών κατέστησας, ούτω και το ουρανίου σου θυσιαστήριο ανάδειξον, Κύριε, επί ανθρώπων πνευματική αξία κατακοσμήσας, επί αγγέλων της ειδόψη ακατάκριτον πρόσδεξες. Αυτός επί της γης τη ζωή αυτού εδόξασας, αυτός δε και την έξοδο του βίου αυτού, εν τη εισόδο των Αγίων σου ποιήσων, και το πνεύμα αυτού με τα πάντων των αφαιών σύμβαρε τη άντων συναρρήτησων. Ότι εσύ η ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του κεκοιμημένου δούλου σου, Σάββα Ιερομονάχου αδερφού και συλλητρού ημών γενομένου Χριστέω Θεοσμών, και εσύ τη δόξα να αναφέρομαι σε τον Άγιο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαπώ και το Θεό σου Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και όντως ο πατήρ Σάββας
δούλεψε εις το Ευαγγέλιο. Υπηρέτησε δηλαδή το Ευαγγέλιο του Χριστού, τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, τη σωτηρία, την οποία ο Κύριος εργάστηκε και προσέφερε σε όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό εκτός από το ότι δούλεψε εις το Ευαγγέλιο, με το κήρυγμά του, προφορικό και γραπτό, με την πνευματική καθοδήγηση, την οποία έκαμε στα πνευματικά του παιδιά και με όλη την εν γέννη δράση του στον κόσμο αυτό, εις εμπενόν του νομίζουν ότι ταιριάζουν και δύο άλλα λόγια, χαρακτηρισμοί, τους οποίους ο Κύριος έκαμε. Ο πρώτος είναι ότι μπορεί να αποκτηθεί όπως ο Κύριος είπε, πιστός και φρόνιμος δούλος, υπηρέτης του δηλαδή, ο οποίος υπηρέτησε τον Κύριο με πιστότητα, αλλά και φρονιμάδα, όπως απαιτεί ο Κύριος να είναι οι δικοί του υπηρέτες, να είναι δηλαδή εμπιστευμένοι στο έργο του και να το υπηρετούν με όλες τους τις δυνάμεις. Ο πατήρ Σάββας, για να υπηρετήσει τον Κύριο, εθυσίασε και τη ζωή του και πολλά άλλα από εκείνα τα οποία του εχάρισε ο Θεός. Αλλά και ο χαρακτηρισμός τον οποίο ο Απόστολος Παύλος έδωσε είναι και αυτός ταιριαστός στον πατέρα Σάββα. Εργάτης ακατέσχυντος, δηλαδή ανεδείχθη εργάτης του Ευαγγελίου ακατηγόρητος για την Αγία Ζωή του και την βιωτή του. Ιδιαίτερος η Ιερά Μητρόπολης και Σαριανής Μύρονος και Ημιτού Διεμού μπορεί να καταθέσει αυτή τη μαρτυρία για τη διακονία, την ακατηγόρητη διακονία του πατρός Σάββα, όπου υπηρέτησε εδώ εις τότε την άγρια της Ιεράς Μητροπόλεως. Σήμερα βέβαια ο χώρος αυτός έχει διαφορετική μορφή από τότε που ήρθε ο πατήρ Σάββας, και πράγματι με τον κόπο του και με τον υδρότα του τον ανέδειξε, τον εξοράγησε και τον ιστόρισε. Και όλα αυτά εις δόξα Θεού, για τα οποία η Αγία μας Εκκλησία τον ευχαριστεί, τον επαινεί και προσεύχεται για αυτόν ο Κύριος να αντιμετρήσει το έλεος του στον κόπο τον οποίον εκείνος κατέβαλε δουλεύοντας και υπηρετώντας το Ευαγγέλιο. Τον προβαίνουμε λοιπόν προς τον Ευουράνιο Θεό και Πατέρα ως τίμιον πιστόν και φρόνιμον δούλων, ως εργάτην ακατέσχυτον, αλλά και ως υπηρέτην του Ευαγγελίου. Και παρακαλούμε τον Ευουράνιο Θεό και Πατέρα μας να τον δεχθεί, να τον αναπαύσει στη χώρα των ζώντων, να τον αναδείξει κληρονόμο της αιωνίου ζωής και μέτοχο των αγαθών αυτής. Αμήν. Σεβασμιότατε, σεβαστό πλήθος των συναθρηστέντων σήμερα εδώ, πατέρων, μοναχών και μοναζουσών, αγαπητοί παρευρισκόμενοι εν Χριστώ αδελφοί, με δέος και συγκίνηση αναλαμβάνω αυτή τη στιγμή του αποχαιρετισμού να πω κάποια λόγια για το βίο και το έργο, κάποια λόγια
Νεχεμίας, των 15 πρώτων ανεψιών και των συζύγων τους. Γεννήθηκε στις 2 Αυγούστου του 1930 στο ορεινό χωριό Άδωνα της επαρχίας Λευκοσίας της Κύπρου. Το 5ο και τελευταίο παιδί φτωχής αγροτικής οικογένειας με γονείς ευσεβείς και φιλοπάτριδες, προσιλωμένους στην Ορθόδοξη πίστη και παράδοση. Η πρώτη ευχή που ακούστηκε γι' αυτόν από το στόμα της γιαγιάς του, ευχή που αποδείχθηκε προφητική, ήταν «Έχει την ευκούλα μου και να φοράς φελόνια, να ψάχνεις μέσα στις εκκλησίες σαν τα χελιδόνια». Στα νεανικά του χρόνια ανέπτυξε πνεύμα δημιουργικό αλλά και ανήσυχο, πάντα με σεβασμό και φόβο Θεού. Ήταν φιλόμουσος και έπαιζε βιολί και παραδοσιακό αυλό σε εορτές και χαρές των χωριανών. Ταυτόχρονα όμως, διακατήχε το από το όραμα μιας ελεύθερης και ελληνικής Κύπρου. Τον κέντριζαν οι αδικίες και η καταπίεση του απεικιοκρατικού καθεστώτος των Άγγλων. Έζησε σκηνές εξευτελισμού, όπως, λόγου χάρη, την αρπαγή από Άγγλους στρατιώτες, κυριολεκτικά του ψωμιού που έψηναν οι μανάδες για τα παιδιά τους στο χωριό. Το 1955, λοιπόν, με την κήρυξή του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, εντάχθηκε στην ομάδα Ουρανός του Γεωργίου Γρήπα Πηγενή με το ψευδόνυμο Ασκληπιός, καθότι υπήρξε ο νοσοκόμος της ομάδας. Μετέφερε τραυματίες στους όγκους του σε καταφύγια, περπατώντας νύχτα στα δύσβατα βουνά του Μαχερά και του Τρόμους. Παράλληλα, συνέλεγε πληροφορίες για τις δυνάμεις του κατακτητή. Για την δράση του αυτή επικηρύχθηκε ονομαστικά από τους Άγγλους και για να σωθεί κατέφυγε στη Μονή της Παναγίας του Κύπρου, ενδυόμενος έσπανε επίσημα το μοναχικό ράσο το οποίο ουδέποτε έβγαλε έκτοτε. Συνελήφθη από αγγλικά στρατεύματα που όμως δεν τον αναγνώρισαν ως το επικεκριμένο πρόσωπο επειδή φορούσε το ράσο. Γλίτωσε έτσι κατά θαυμαστό τρόπο τον απαγχωνισμό δια του οποίου θα ανατώθηκαν πολλοί ήρωες συναγωνιστές του. Παρέμεινε κρατούμενος στις κεντρικές φυλακές της Πύλας μέχρι την αποχώρηση των Άγγλων και την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1959. Κατά τη διάρκεια της φυλάκησής του, κατόρθωσε να περατώσει τις γυμνασιακές του σπουδές. Το ράσο που φορούσε τότε ο μακαριστός γέροντας γεννούσε διαρκώς μέσα του το διακαή πόθο να ιερωθεί και να υπηρετήσει πλέον ως στρατιώτης Χριστού. Έτσι το 1959 χειροτονήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο στον πρώτο βαθμό της Ιεροσύνης, στον ιερό ναό της Φανερωμένης στην Λευκοσία. Ακολούθως μετέβη στην Αθήνα, όπου φίτησε και έλαβε πτυχία από τη Θεολογική Σχολή και έπειτα από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακολούθησε επίσης μαθήματα στην Νομική Σχολή του ίδιου Πανεπιστημίου επί 2 έτη. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, υπηρέτησε ως διάκονος εδώ στη δική μας περιοχή, στον ιερό ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρους στο Πύρονα, όπου καλλιέργησε το χάρισμα του Θείου Κηρύγματος. Το 1964 χειροτονήθηκε εις πρεσβύτερο, πάλι από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, λαμβάνοντας και το φίλιο του Αρχιμανδρίτη. Αναγόρισε το ίδιο έτος για μεταπτυχιακές σπουδές στις Βρυξέλλες, όπου έλαβε το δίπλωμα Lumen Vitae με θέμα διατριβής την ποιμαντική του ασθενούς. Κατά τα 4 χρόνια της παραμονής του στο Βέλγιο, υπηρέτησε ως εφημέριος της Αιγαίου Ελληνικής Κοινότητος, την οποία κράτηνε και συγκρότησε, προσφέροντας μεγάλο πνευματικό έργο και ιδιαίτερα κατά των μαρτύρων του Γεωβά, οι οποίοι λυμένονταν τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Με την επιστροφή του στην Αθήνα το 1968, ο πατήρ Σάββας διορίστηκε εφημέριος του Παρικλησίου του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Παρέμεινε στη διακονία των ασθενών του νοσοκομείου και των κατοίκων της γύρω περιοχής μέχρι το 1974. Φεύγοντας τότε με σκοπό να πολεμήσει τους εισβολείς στην Κύπρο το καλοκαίρι του ιδίου έτους, βρέθηκε όμως
πρώτου τραγικού τετελεσμένου γεγονότος της τουρκικής κατοχής τεραστίου τμήματος της Μεγαλονίσου. Το 1976 αρχίζει η πιο μεγάλη και σημαντική περίοδος του ιερατικού βίου και της προσφοράς του πατρός Σάβα, όταν διορίστηκε ως πρώτος μόνιμος εφημέριος της τότε ενορίας του Αγίου Κωνσταντίνου Καρέα, στην νεοσύστατη τότε Ιερά Μητρόπολη Κεσαριακής Πύρωνος και Ιδητού, με επιμενάκι τον μακαριστό κυρό Γεώργιο. Εκείνη την εποχή, οι πιστοί της περιοχής του Καρέα συνίστανται κυρίως από πρόσφυγες προερχόμενοι από Ρουμανία και Ρωσία, ανθρώπους φτωχούς και κατατρεγμένους, αλλά με θερμή πίστη και αποσίωση στην Εκκλησία. Ο τόπος αυτός δεν είχε ενωριακό λαό και εξυπηρετεί του από τα εδώ δύο ναίδρια της Μονής Πετράκη, τον Άγιο Στυλιανό και την Αγία Παρασκευή, και από το παρεκκλήσιο του Αγίου Κωνσταντίνου. Ο πατήρ Σάββας δεν έχασε ούτε λεπτό. Ανέστησε και εψήφουσε το ασθενές και δειλό ερανικό έργο που είχε ήδη αρχίσει για την ανέγερση Ιερού Ναού. Όμως, ανέστησε μέρα με τη μέρα και την πίστη και το φρόνημα των κατοίκων της περιοχής. Πρώτο του μέλημα ήταν η νεολαία. Γέμισε τα κακοποιητικά σχολεία, όπου πολλά μαθήματα τα παρέδιδε ο ίδιος. Με το θείο κήρυγμα και το παράδειγμά του έφερε διαρκώς τον κόσμο κοντά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, στην ιερά εξομολόγηση που πολλοί δεν είχαν γνωρίσει μέχρι τότε. Χρόνο με τον χρόνο προχώρησε ραγδαία το έργο του μακαριστού γέροντος στον Καρέα. Έργο που διήρκησε 29 ολόκληρα χρόνια και το οποίο πολλοί από εμάς το ζήσαμε και το γνωρίζουμε καλά και το οποίο ανεφέρθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας. Μέσα από αφάνταστες δυσκολίες, μέσα από τον πόλεμο του μισανθρώπου διαβόλου, από τον πόλεμο των εχθρών της Εκκλησίας, αλλά και από το ίδιο το τέρας της ελληνικής γραφειοκρατίας, κατόρθωσε ο γέροντας να φέρει εις πέρας το θαυμαστό αυτό οικοδόμημα του κάτω και του άνω ναού και του Αγίου Γεωργίου και μετέπειτα του Πνευματικού Κέντρου. Μέσα σε μία εικοσαετία έγιναν πράγματα που αλλού δεν γίνονται σε 70 και 80 χρόνια. Αλλά δεν ήταν μόνο το οικοδομικό έργο. Πολύ πιο σημαντικό ήταν το πνευματικό έργο που άνοιξε τις ψυχές χιλιάδων πνευματικών παιδιών, χιλιάδων ψυχών διψασμένων για την παρηγορία και την εν Χριστώ ζωή και σωτηρία. Το τακτικό θείο κήρυγμα, η ιερά εξομολόγηση, οι ευχές των πατέρων της Εκκλησίας για τους πάσχοντες από ψυχικές και σωματικές νόσους έφεραν πιστούς από το Πανελλήνιο και από τα πέρατα της γης στον Άγιο Γεώργιο του Καρέα. Μαζί με αυτά, ο μακαριστός γέροντας υπήρξε και πολυγραφόντατος, διαθέτοντας πάντα όποια έσοδα από τα βιβλία για την ανέγερση του Αγίου Γεωργίου. Το βιβλίο «Είδα το Άγιο Φως» έγινε γνωστό ανά την απανταφού ορθοδοξία και μεταφράστηκε σε ξένες γλώσσες. Με την πάγωνα του χρόνου δεν έχασαν βέβαια και η φθορά και η κόπωση και οι σωματικές ασθένειες. Ο μακαριστός γέροντας αναλώθηκε στον πόλεμο κατά των δελειρών και ακαθάρτων πνευμάτων του σκότους που τυραννούσαν κάποια πνευματικά του παιδιά. Και ακριβώς σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και τον Λόγο του Θεού, δηλαδή διά προσευχής και νηστείας, επέτρεψε η χάρη του Θεού να απαλλαγούν και να ιαθούν πολλοί από τους ασθενείς. Όμως τα πνεύματα του σκότους και του κακού ούτε κουράζονται, ούτε γερνούν, ούτε ασθενούν. Επήλθαν στον γέροντα και θλίψεις και στενοχώριες και σωματικά νοσήματα τα τελευταία χρόνια. Μα σήμερα μία είναι η αλήθεια. Πού σου φάνεται το κέντρο, πού σου άδει τον οίκος. Ανέστη Χριστός και εσύ καταπέμπτησε. Ανέστη Χριστός και πεπτώκας οι δαίμονες, μας λέει περίτρανα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Σήμερα ο μακαριστός γέροντας και αγαπημένος ναστείος πορεύεται τάχιστα προς την Άνω Ιερουσαλήμ, προς τις αγκάλες του Τριαδικού Θεού, εν χώρα ζώντων, με τα Αγίων και Δικαίων, έρθα από τον εορταζόντων ύπρος ο Ακατάπαστος και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του προσώπου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το κάλος του Άρητο. Αυτή τη συγκεκριμένη φράση αγαπούσε ιδιαίτερα ο γέροντας στην ευχαριστία απέναντι Θεία Μετάνοιξη.
σήμερα παραμονή της Θείας Μεταμορφώσεως του Θεανθρώπου Σωτήρος Χριστού, εθριάμβευσε, θριαμβεύει η αγάπη και η ειρήνη του Χριστού. Σήμερα επέστρεψε ο Γέροντας στον τόπο όπου επότισε με ποταμούς δακρύων και ίδρωτα για να μείνει κοντά εσαΐ στα πνευματικά του παιδιά. Αυτή η θριαμβεύουσα απέραντη και σωτήρια αγάπη του Χριστού να μας φωτίζει και να μας παρηγορεί. Πρέσβευε και προσεύχου Γέροντα και αγαπημένα μας Θείε για όλους μας και για τον κόσμο ολόκληρο ενώπιον του Ευουραγίου Θυσιαστηρίου. Αμήν. Εκ μέρους της οικογενείας θα ήθελα να κάνω και δύο-τρεις ανακοινώσεις. Πρώτον, ότι ο σύνδεσμος αγωνιστών και όγκα για να τιμήσει τον συναγωνιστή και επίσης ήρωα πατέρα Σάββα έφερε Στέφανο, το οποίο θα παρατεθεί και στο, θα κατατεθεί και στο τάφο. Το δεύτερο είναι ότι ένας από τους ανησούς που ήρθαν από τον Κύπρο και είναι παρίστανται εδώ οι περισσότεροι των ανησιών και οι σύζυγοι τους, έφερε από την κοινότητα της Άδωνας, του χωριού που τόσο αγαπούσε ο πατέρας μας, χώμα για να προσθεθεί και αυτό στον τάφο του Γέροντα, ο οποίος τάφος με την άδεια του σεβασμιωτά του Μητροπολίτου μας έχει κατασκευαστεί και θα ενταφερθεί στον κάτω ναό του Αγίου Σάββατο. Και το τρίτο, παράκαμψη της οικογενείας να μην δημοσιευτούν σε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, ούτε στο διαδίκτυο, οι φωτογραφίες που τυχόν πήρατε, διότι αυτή είναι και η τάξη της Αγίας μας Εκκλησίας. Αμήν. Παρακαλώ πολύ να προσέξετε και την δική μου ανακοίνωση μετά τις ανακοινώσεις της οικογενείας. Επειδή, όπως ακούσατε, η ταφή θα γίνει στον χώρο που είναι κάτω από τον Ιερό Ναό, θα γίνει μόνο παρουσία της οικογενείας και ουδενός εταίρου. Όλοι οι υπόλοιποι μπορείτε να προσεύχεστε από εδώ, επειδή ο χώρος είναι στενός και δεν διευκολύνει και δεν επιτρέπεται αυτή την ώρα να δημιουργηθούν αταξίες και απρέπειες. Παρακαλώ πολύ να το σεβαστείτε απόλυτα. Μόνο οι συγγενείς του Γέροντα θα κατέβουν μαζί με τους ιερείς για να μεταδιάσουν το σκήνομα και το λείψαλό. Αμήν. Thank you.
Άνοιξε το χώρο! Thank you.
Thank you.
τη Δευτέρα μέχρι και τα 9 μέρα του γέροντα θα γίνεται θεία λειτουργία εδώ. Στην Πέμπτη είναι 9 μέρα του γέροντα και θα αποκριθεί η λειτουργία. Τώρα δεν έχει. Πάτε μόνο.
μάθετε μες στο κουτούλι. Το κουτούλι το μάθετε. Το κουτούλι πρέπει να είναι εκκλησία, εδώ δεν τρέπεσαι, το λέω.